Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Μάρμαρο για μία ακόμη φορά θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι που θα βρεθούν στη μέγενη των νέων περικοπών που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Η συμφωνία για να καλυφθεί οριστικά η διαφορά που χώριζε την Ελλάδα με την Τρόικα κλείνει με την απόφαση να μειωθούν κατά 12% όλες οι κύριες συντάξεις από τα 1.300 ευρώ και πάνω. Βαρύς είναι ο λογαριασμός που καλείται να πληρώσει η οικονομία και οι πολίτες για να προχωρήσει η συμφωνία με τους δανειστές. Οι περικοπές χτυπούν σε όλα τα μέτωπα, αλλά κυρίως τους συνταξιούχους που καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη. Ο λογαριασμός επικυρώνεται και τυπικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συμφωνία για να καλυφθεί οριστικά η διαφορά που χώριζε την Ελλάδα με την Τρόικα κλείνει με την απόφαση να μειωθούν κατά 12% όλες οι κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.300 ευρώ. Σε επικουρικές συντάξεις κανονικά το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει. Οι επικουρικές συντάξεις είναι μόνες τους. Ακριβώς. Λοιπόν, σε τρεις μήνες, εάν δεν γίνει παρέμβαση, τα ταμεία δεν θα έχουν να πληρώσουν. Ορισμένα ταμεία. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτά τα ταμεία θα πρέπει να γίνει αυτή η παρέμβαση. Η μείωση αφορά το κομμάτι της σύνταξης πάνω από το συγκεκριμένο ποσό. Μόνη εξαίρεση είναι η σύνταξη του ΝΑΤΟ που το ψαλίδι περιορίζεται σε 7%. Τσεκούρι πέφτει και στις επικουρικές. Η μείωση θα είναι 10% για όσους εισπράττουν έως 250 ευρώ, 15% για όσους δικαιούνται 251 έως 300 ευρώ και θα φτάνει το 20% για τις επικουρικές που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, το ποσό που εξοικονομείται είναι 400 εκατομμύρια ευρώ αντί 300 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Θα υπάρχει μια εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια δεν φαίνεται ότι λύνεται το χρηματοοικονομικό πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν ως προαπαιτούμενα για την επόμενη δόση νομοθετικές παρεμβάσεις για εξοικονομήσεις. 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ από φαρμακευτική δαπάνη, 50 εκατομμύρια ευρώ από υπερορίες ιατρών, 300 συν 100 εκατομμύρια ευρώ από αμυντικές δαπάνες, 30 εκατομμύρια ευρώ από κατάργηση θέσεων 550 διδυμάρχων, 270 εκατομμύρια ευρώ από καταναλωτικές και εκλογικές δαπάνες, 190 εκατομμύρια ευρώ από περικοπές επιδομάτων από μακρισμένων περιοχών και επιχορηγήσεων από διάφορα υπουργεία, 400 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όλα τα παραπάνω μέτρα θα ενσωματώνονται στον πρώτο εφαρμοστικό νόμο, εκτός αν λόγω πίεσης χρόνου περιληφθούν σε δεύτερο νομοσχέδιο. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα μέχρι την Τερφιλία, εκεί όπου βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας ο συνάδελφος Γιάννης Μποζίκας. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμή, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο που προκαλεί σίγουρα ενδιαφέρον. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Τι ακριβώς έγινε εκεί, μαχαιρώθηκαν για λογαριασμό της ΔΕΗ? Είναι ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ δύο συγκατοικών αλλοδαπών ρουμανικής καταγωγής στην περιοχή της Κυπαρισίας. Πρόκειται για ένα 58χρονο και ένα 45χρονο, οι οποίοι διαπληκτίστηκαν έντονα για λογαριασμό, για το λογαριασμό της ΔΕΗ. Οι δύο άνδρες ήταν υπό την επίρρεια μέθυσης σύμφωνα με την αστυνομία. Προσπάθησε να τους χωρίσει αφού πιάστηκαν στα χέρια ένας ομοεθνής τους 34 ετών, επίσης Ρουμάνος όπως προείπαμε, αλλά τελικά προσπάθησε τους δύο, όπως λένε πλήτως, δεν χωρί, μπήκε στη μέση για να τους διαχωρίσει. Δέχτηκε από έναν νοσηλιά που έφερε πάνω του ο 58χρονος μαχαιριά επάνω στον νόμο. Ο σουγιάς βυθίστηκε στο σώμα του 34χρονου 1,5 εκατοστό σύμφωνα με την αστυνομία και δέχτηκε επίσης και μια επίθεση στην κοιλιά. Να τονίσουμε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα πραγματικά απίστευτο περιστατικό. Τους χώρισαν, ενημερώθηκαν εκεί οι περίοικοι, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Συνελήφθη τελικά ο δράστης και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ευτυχώς το 34χρονο θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Παρισίας. Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος και για τις ακριβές συνθήκες διεξάγει το αστυνομικό τμήμα της Κυπαρισίας. Και εμείς θα τι άλλο πλέον να πούμε για λογαριασμό της ΔΕΗ. Έχουμε ακόμα και μαχαιρώματα. Και μη χειρότερα. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε εθνική νόσος εξελίσσεται η κατάθλιψη για τους Έλληνες με τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης που είναι αρκετά να επηρεάζουν κατά πολύ την ψυχική τους υγεία. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα όσα παρουσιάστηκαν στο πρώτο συνέδριο της Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων, κυριολεκτικά σοκάρουν. Η αύξηση στην αντιδραστική κατάθλιψη αγγίζει το 120%, με ιδιαίτερα ευάλωτη να είναι οι άνεργοι. Το εξαιρετικά ενισχυρικό στοιχείο έχει να κάνει και με τον πανικό, το άγχος και τις τάσεις αυτοκτονίας που εμφανίζονται λόγω της κρίσης. Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα του πρώτου συνεδρίου της Ένωσης Επαγγελματιών Ψυχιάτρων για την αύξηση των ψυχικά ασθενών την τελευταία τριετία στην Ελλάδα. Σε έρευνα που παρουσίασε στο συνέδριο Γιάννη Σιώτη, ειδικευόμενος ψυχίατρος στον Ευαγγελισμό, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει παρατηρηθεί αύξηση σε ποσοστό 118% των ασθενών με αντιδραστική κατάθλιψη την τριετία 2008-2011. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των ψυχικών νοσούντων ότι έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της τάξης του 134% των ασθενών που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, ενώ η αύξηση αριθμού των εργαζομένων ασθενών είναι της τάξης του 165%.
Το ποσοστό των ανέργων και των απόρων ασθενών έχει αυξηθεί σε ποσοστό 75% και όσον αφορά τα ηλικιακά χαρακτηριστικά των ασθενών, στις ηλικίες άνω των 50, δηλαδή μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο, έχει παρατηρηθεί αύξηση της τάσης του 44%. Αντίστοιχη αύξηση, 45% έχει παρατηρηθεί μεταξύ των συνταξιούχων ασθενών, ενώ όπως ανέφερε ο κ. Σιώτης, αναμένεται περαιτέρω αύξηση του ποσοστού το προσεχές διάστημα, ύστερα και από τις επερχόμενες περικοπές συντάξεις. Η ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου και οι υποχρεώσεις του επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται ατομικά και όχι οριζόντια, κλαδικά, ηλικιακά ή ρατσιστικά. Τα αισθήματα της αδικίας που δημιουργούνται από την αδιάκριτα κακή μεταχείριση των πολλών ή τη διακριτή ευνοϊκή μεταχείριση των λίγων αποσταθεροποιούν τον κοινωνικό ιστό και έχουν νοσηρές επιπτώσεις στους καθημερινούς ανθρώπους, τόνισε ο Κώστας Αλεξανδρόπουλος, πρόεδρος του συνεδρίου και διευθυντής του ψυχιατρικού τομέα του Ευαγγελισμός, όπου έχει παρατηρηθεί δραματική αύξηση κατά 92% των ψυχικά ασθενών που επισκέπτονται τα ιατρία τα τελευταία 3 χρόνια, εμφανίζοντας συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, πανικού, όπως επίσης και τάσης αυτοκτονίας λόγω της κρίσης. Ο χώρος απασχόλησης του ψυχιάτρου είναι φανερό πλέον ότι δεν είναι τα άσυλα και τα νοσοκομεία, αλλά κυρίως οι χώροι εργασίας, διημέρευσης και ανάπαυσης των ανθρώπων, πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο κοσμήτωρας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος επεσήμανε ότι στις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψυχικών νοσημάτων ανήκουν όχι μόνο οι άνεργοι αλλά και όσοι αντιμετωπίζουν το φάσμα της επαπειλούμενης ανεργίας, όσοι έχουν δάνεια και χρέη, γυναίκες ασθενείς με χρόνια ψυχικά προβλήματα, όπως επίσης και συνταξιούχοι, οι οποίοι φαίνεται να πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κρίσης σε ψυχικό επίπεδο. Η φτώχεια και η εξαφλίωση χιλιάδων οικογενειών στην Πάτρα φαίνεται και στα σχολεία. Παρατηρούνται καθημερινά περιπτώσεις παιδιών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ένα κουλούρι στο διάλειμμα. Παράλληλα, σε έρευνα της ΕΚΠΙΖΟ για την περιοχή φαίνεται ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοικοκυριά οδηγεί σε προβλήματα στην ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών. Η κατάσταση είναι δραματική στην Πάτρα. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΚΠΙΖΟ που δείχνουν ότι το 17% των ανθρώπων που ανήκουν στην κατηγορία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών σκέπτεται να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ το 50% των ηλικιωμένων δηλώνει ότι η ζωή δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Το 85% των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση υπερχρέωσης έχουν εμφανίσει προβλήματα υγείας. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 65% έχουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις, ενώ στις σχέσεις μεταξύ συζύγων, διότι υπάρχει μεγάλη ένταση και αυτό φέρνει μεγάλες τριβές. Ένα 40% των παιδιών έχουν ήδη εμφανίσει προβλήματα στο σχολείο, στην κανονική ροή, δηλαδή της μαθησιακής λειτουργίας τους. Η μισή σχεδόν ηλικιωμένοι σκέφτονται ότι έχει φτάσει πλέον η ζωή τους σε ένα όριο που αναρωτιούνται αν έχει από εδώ και πέρα μέλλον για αυτούς, και ένα πολύ μεγάλο δυστυχώς ποσοστό που επιβεβαιώνει αυτό που υποψιαζόμασταν, της τάξης του 17%, έχει ήδη σκεφτεί κάποιο θέμα πλέον για τη συνέχιση της ίδιας του της ζωής. Η φτώχεια οδηγεί στην απόγνωση. Οι καταστάσεις που περιγράφουν πολίτες στα γραφεία της ΕΚΠΙΖΟ είναι πραγματικά τραγικές. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 4 στους 10 οι οποίοι κρύβουν το πρόβλημα από τον κοινωνικό τους και συγγενικό περίγυρο, αλλά αναγνωρίζουν το 85% σχεδόν όλων όσων υποφέρουν από την υποχρέωση ότι πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιο φορέα, ότι πρέπει να ζητήσουν πλέον την βοήθεια κάποιου ειδικού. Και σε αυτά τα πλαίσια καλούμε και εμείς τον κόσμο που έχει αυτό το πρόβλημα να έρθει να κάνει εφαρμογή του νόμου του 3869 για τους υπερχρεωμένους. Το μόνο θετικό της έρευνας είναι ότι τα παιδιά των ανθρώπων που έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει η οικονομική κρίση στηρίζουν τους γονείς τους, δείχνοντας ακόμα περισσότερο την αγάπη τους. Πέραμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Η ανωδική πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς συνεχίζει να καταγράφεται δημοσκοπικά, με το κόμμα να βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των πολιτών μετά την κατρακύλα του Πασόκ. Ο Φώτης Κουβέλης μίλησε στην τηλεόραση Best για τη νέα καθαρή πρόταση που υπάρχει από τη Δημοκρατική Αριστερά στο πλαίσιο της ανασύνταξης του πολιτικού σκηνικού. Παράλληλα, τόνισε πως η όποια διέξοδος από την υφιστάμενη κατάσταση περνά μέσα από την αλλαγή της πολιτικής που ασκείται και έφεσε το κόμμα του σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Την αλλαγή του περιεχομένου της ασκούμενης πολιτικής υπογράμμισε με έμφαση ο Φώτης Κουβέλης ως μόνη διέξοδο αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα μας. Μπορεί να υπάρξει διέξοδος με την προϋπόθεση να αλλάξει το περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, σημείωσε πως τα ανηλαιή και επαχθή νέα μέτρα ούτε θα οδηγήσουν στη μείωση του χρέους, ούτε και θα δώσουν μια κάποια προοπτική.
διότι όλα αυτά τα ανηλαιή, τα επαχθή μέτρα σε βάρος της κοινωνίας, τα οποία και την τεμαχίζουν, δεν θα οδηγήσουν ούτε στην βιωσιμότητα του χρέους, πολύ δε περισσότερο δεν θα διαμορφώσουν συνθήκες για το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Εκείνο το οποίο πρέπει να υπάρξει είναι αφενός μεν η άρση της αδικίας και της ανισότητας των μέτρων και κυρίως να κινηθεί ταχύτατα η αναπτυξιακή διαδικασία και η διεύρυνση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Η τόσο ιδανειακή σύμβαση με όλα τα μέτρα, τα άνισα και άδικα μέτρα και τα ιδιαίτερως επαχθή, όσο και το PSI, δηλαδή η ανταλλαγή των ομολόγων, διαμορφώνουν εκ των πραγμάτων ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Είναι δυνατόν όμως να αναζητηθούν και τα αντίρροπα και τα ισοδύναμα, βεβαίως και η αναθεώρηση ρυθμίσεων που αφορούν τόσο στο PSI όσο κυρίως την δανειακή σύμβαση. Πολύ δε περισσότερο, κύριε Κανελόπουλε, ότι τις τελευταίες ιδιαίτερα ημέρες εντείνεται ο διαφορετικός λόγος, η διαφορετική διεκδίκηση και μέσα στο χώρο της Ευρώπης. Ο κύριος Κουβέλης εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την τάση που φέρνει τη Δημοκρατική Αριστερά δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως ήδη το κόμμα έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα και τρέχει σε κάθε επίπεδο η συγκρότηση των ψηφοδελτίων με μια καθαρή πρόταση ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης. Μας ενθαρρύνουν τα δημοσκοπικά ευρήματα, αλλά δεν μας δημιουργούν εφησυχασμούς. Γιατί γνωρίζουμε ότι η κοινωνία έχει μια τεράστια ρευστότητα, γνωρίζουμε ότι η κοινωνία ανακαθορίζει συνεχώς τους συσχετισμούς της στη βάση του γεγονότος ότι μεγάλα στρώματα του ελληνικού λαού μετατοπίζονται προς τα κάτω. Ήδη η ανεργία καλπάζει πάνω από το 22% και το 30% του ελληνικού λαού με επίσημα στοιχεία, όχι με στοιχεία της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά της Eurostat, ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Κατά συνέπεια αυτή η κινητικότητα, αυτή η ανακαθορισμένη κοινωνία αναζητά να ανακαθορίσει και τους πολιτικούς συσχετισμούς. Ακριβώς σε αυτή την ανακαθοριστική διαδικασία θέλουμε να είμαστε παρόντες με την υπεύθυνη στάση μας, με το πρόγραμμά μας, με την σταθερή πολιτική μας, αλλά και με την καθαρότητά μας. Ετοιμαζόμαστε και ετοιμαζόμαστε πανελλαδικά για τον σχηματισμό των ψηφοδελτίων μας. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα ψηφοδελτία μας θέλουμε να περιλαμβάνουν άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες, που έχουν βαθύ το κοινωνικό τους αποτύπωμα, έχουν την συμμετοχή τους συγκεκριμένη στις κοινωνικές διεκδικήσεις και θέλουμε τα πρόσωπα να έχουν την αναγκαία διάβγεια και καθαρότητα, η οποία αποτελεί πια και συστατικό μιας πολιτικής που θέλει να αποκρούσει και να απομακρύνει αυτό το καταραίον πολιτικό σύστημα, το οποίο καταραίει και αποσυντίθεται και απαξιωμένο και λιδωρούμενο. Συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα και τις διεργασίες οι οποίες είναι έντονες στο ΠΑΣΟΚ, με πολλά να είναι αυτά που κυοφορούνται, με την διάσπαση πρώτων πυλών και τις ισορροπίες σε τεντωμένο σκηνή, με απόφαση Επιτροπής Διοντολογίας και παρά το ότι διεγράφησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, παραμένουν μέλη του κινήματος οι 22 βουλευτές. Ανοιχτό παράθυρο, αν όχι πόρτα, πλέον υπάρχει και για τη μεταβολή της απόφασης αναφορικά με τους 9 βουλευτές που αρχικά αποφασίστηκε να μείνουν εκτός λίστας επειδή ψήφισαν διαφορετικά σε κάποια άρθρα του νέου μνημονίου. Οι αποφάσεις φυσικά αυτές έχουν και έντονο μεσαινιακό ενδιαφέρον. Δεν διαγράφονται τελικά από το ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές που δεν ψήφισαν το νέο μνημόνιο κατά την ονομαστική ψηφοφορία της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας του ΠΑΣΟΚ και παρά το γεγονός ότι διαγράφηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, οι 22 αντιμνημονιακοί σε εισαγωγικά βουλευτές παραμένουν μέλη του κινήματος. Σε εκκρεμότητα πάντως παραμένει το ζήτημα των 9 βουλευτών οι οποίοι καταψήφισαν επιμέρους άρθρα του μνημονίου, κυρίως το άρθρο 1 που αφορά τα εργασιακά. Το ότι μέλη γενέστε με τους 9 βουλευτές θα συζητηθεί, όπως όλα δείχνουν, στο Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί την απόφαση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή κάποιου στη λίστα ή όχι την παίρνουν, όπως γνωρίζετε, στο ΠΑΣΟΚ συλλογικά όργανα. Και αποφάσεις τέτοιες συλλογικών οργάνων είναι πολύ πρόημα να υπάρξουν, γιατί απλά δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα για συζήτηση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ανατρέψει κάποια δεδομένα όσον αφορά τις επιλογές του Γιώργου Παπανδρέου, ενώ σίγουρα διαφοροποιεί και την κατάσταση για την συνέχεια. Μια και αρκετές ήταν οι προεκτάσεις που οδηγούσαν και οδηγούν στην διάσπαση του κινήματος. Τονίζοντας
ότι εδώ δεν πρόκειται για διαγραφή ορισμένων βουλευτών, πρόκειται, εάν αυτό το πράγμα επικρατήσει, για μια διάσπαση του κινήματος, για έναν αυτοακροτηριασμό του κινήματος εκ των άνω. Άλλωστε, οι διαγραφέντες, όπως τονίστηκε από τον Οδυσσέα Βουδούρη, αναμένεται να στείλουν κοινή επιστολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντάς τον πρώτων ευθυνών του. Η μόνη κοινή ενέργεια στην οποία εγώ είμαι διατεθειμένος να συμμετάσχω είναι μια κοινή επιστολή, η οποία θα σταλεί στον πρόεδρο και στα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα θέτει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πρώτων των ευθυνών της. Ανοιχτό έτσι είναι και το δεδομένο της αλλαγής στάσης και για τους βουλευτές που τέθηκαν εκτός ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ, καταψηφίζοντας ορισμένα μόνο άρθρα του μνημονίου. Ανάμεσά τους και ο Δημήτρης Κουσελάς. Η συμμετοχή στη λίστα ή όχι δεν είναι κάποιο πειθαρχικό μέτρο. Εμένα προσωπικά δεν μου έχει κοινοποιηθεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, κύριε Καναλόπουλε, θέλω να υπογραμμίσω με έμφαση ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να ανήκει κάποιος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν διαγράφτηκα, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι που ψήφισαν παρόμοια με μένα. Ανήκουμε και θα ανήκουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είμαστε στελέχοι του ΠΑΣΟΚ, είμαστε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και αύριο θα ήταν τελείως παρανοϊκό να ανήκουμε μέχρι το τέλος της βουλευτικής περίοδου και αύριο να σου πει κάποιος ότι ξέρεις τι, μέχρι το τέλος της βουλευτικής περίοδου μπορούσε να ανήκεις, αύριο δεν είσαι ικανός να ανήκεις. Και γενικότερη αναστάτωση επικρατεί στον χώρο της υγείας. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας εμείς και επικοινωνίας και να τον καλησπερίσουμε τον αντιπρόεδρο του Σωματείου των Ειδικευμένων Γιατρών του Νοσοκομείου της Καλαμάτας, τον κύριο Εμμανουήλ Μάκαρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Η πραγματικότητα έχει να κάνει με τις εφημερίες που φαίνεται ότι προκαλούν γενικότερα, όχι σαν όρος, αλλά σοβαρά προβλήματα για το τι πρόκειται να έρθει μέσα στο μήνα τον επόμενο και τον Φεβρουάριο, μια και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταγράφηκε και από την συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε στο νοσοκομείο, απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ασφαλείς. Πώς έχει η κατάσταση, κύριε Μαγκαρή? Ακριβώς. Δυστυχώς βρισκόμαστε και σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για τα θέματα της υγείας. Συγκεκριμένα, η δραστική περικοπή των εφημεριών σε κρίσιμες ειδικότητες έχει θερήσει από το νοσοκομείο ενεργείς εφημερίες σε ειδικότητες όπως γαστερολόγος, ουρολόγος, πνευμονολόγος και είναι μια σειρά από ειδικότητες. Επίσης, δεν υπάρχει ενεργός εφημερία ορθοπαιδικού ιατρού μετά τις 9 η ώρα το βράδυ. Καταλαβαίνετε πραγματικά πόσο δυσκολεύεται το έργο του νοσοκομείου και το έργο των γιατρών που εφημερεύουν. Μιλάμε για μια άλωση στον χώρο της υγείας, μιλάμε για μια τουλάχιστον σημαντική μεταβολή της κατάστασης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Βεβαίως. Υπάρχει πραγματικά η χώρα βρίσκεται σε μια δεινή οικονομική κατάσταση και η δημόσια υγεία βρίσκεται επίσης σε ένα ασφυκτικό κλοιό των περικοπών. Πρέπει να γίνει εξορθολογισμός στον χώρο της υγείας, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να γίνει περιορισμός στις εφημερίες κρίσιμων για την υγεία του πληθυσμού ειδικοτήτων. Υπάρχει όμως μια τέτοια λογική ότι πάμε σε περικοπές στον χώρο της υγείας και δυστυχώς αυτό γίνεται ερήμην των γιατρών, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μιλάμε για μια μεταβολή στο πρόγραμμα των εφημεριών ερήμην των γιατρών. Υπάρχουν τέτοιες ενστάσεις από την πλευρά σας? Ναι, κοιτάξτε, ερήμην της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών της Μεσσηνίας και ερήμην του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλαμάτας αποφασίστηκε και εφαρμόστηκε ό,τι εφαρμόστηκε. Εφαρμόστηκε από τις αρχές του Φεβρουαρίου χωρίς να έχουμε καμία ειδοποίηση. Μάλιστα. Τα κενά είναι μεγάλα, έτσι δεν είναι, και στο νοσοκομείο? Ναι, τα κενά είναι μεγάλα και και στους επόμενους μήνες θα φανούν ακόμα μεγαλύτερα τα κενά, γιατί κατευθυνόμαστε σε μια λεγόμενη εφημερία τομέα. Δηλαδή θα εφημερεύει ένας γιατρός από το χειρουργικό τομέα για όλες τις χειρουργικές ειδικότητες και ένας του παθολογικού τομέα για όλες τις παθολογικές ειδικότητες. Δηλαδή καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη κατάσταση θα βρεθούμε. Και καλείστε και εσείς να ξεπεράσετε και τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων πολλές φορές. Ακριβώς. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα έχουμε έτσι μια στεναρή αντίδραση, κινητοποίησης? Τι σχεδιάζετε να κάνετε? Το πρώτο βήμα είναι η γνωστοποίηση του σημαντικού προβλήματος. Έτσι ώστε να έχουμε σύμμαχο τον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος πού βρίσκονται τα προβλήματα. Καταλάβατε? Και στη συνέχεια σαφώς θα υπάρχουν και κάποιες απεργιακές εκδηλώσεις, αλλά όχι
τέτοιες που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος πραγματικά έχει αρκετά προβλήματα. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να του δημιουργήσουμε άλλο ένα με κάποια ενδεχόμενη απεργία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς. Είμαστε όλοι Έλληνες. Φώναξαν σήμερα, έτσι περνώντας τα υπόλοιπα θέματα, χιλιάδες πολίτες σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και τις ΗΠΑ. Facebook και Twitter πήραν φωτιά από μηνύματα χρηστών από όλη την Ευρώπη που καλούσαν και τους υπόλοιπους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Η παγκόσμια διαδήλωση υπέρ της Ελλάδας με κεντρικό σύνθημα Είμαστε όλοι Έλληνες έγινε έξω από τις ελληνικές πρεσβείες και προξενία σε πολλές πόλεις του κόσμου. Ραντεβού με σύνθημα «Είμαστε όλοι Έλληνες» έδωσαν σήμερα χιλιάδες πολίτες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να διαδηλώσουν υπέρ του ελληνικού λαού και κατά της σκληρής λιτότητας που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα. Σε μια έμπρακτη ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Έλληνες πολίτες, οργάνωσαν μέσω του διαδικτύου μια ευρεία κινητοποίηση σε πόλεις στη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Σουηδία, τη Σκωτία και τη Νέα Υόρκη στο πάρκο Ζουκώτη. Stanno distruggendo e affamando la Grecia e si apprestano ad affamare e distruggere anche l'Italia, il Portogallo, la Spagna, tutti i paesi più deboli dell'Europa. In nome della centralità delle banche e dei governi che le esprimono. Di nuovo costretti dopo pochi mesi a presidiare di nuovo l'ambasciata greca, perché? Beh, questa volta vogliamo semplicemente portare solidarietà al popolo greco che in grande maggioranza sta dicendo di no. Οι Έλληνες έχουν ανάγκη από διεθνή αλληλεγγύη, στην οποία και καλούν να απαντήσουμε σε αυτό το κάλεσμα. Είμαστε όλοι Έλληνες. Γράφει το κείμενο που έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά και τα ισπανικά και κάλεσε σε παγκόσμια ημέρα κινητοποίησης υπέρ της Ελλάδας. Επιστρέφουμε στη δυσμένη κατάσταση και την πραγματικότητα που περνούν οι επιχειρήσεις στην Πάτρα. Αυτές σε μία μετά την άλλη βάζουν λουκέτο με την όλη εικόνα να είναι τραγική και όσον αφορά την απασχόληση. Βουλιάζει η επιχειρηματικότητα στην Πάτρα. Όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει δεν θα βοηθήσουν σε καμία περίπτωση την επιχειρηματικότητα, δεν θα βοηθήσουν σε καμία περίπτωση το εμπόριο, το οποίο χωρίς εμπόριο μια οικονομία, τουλάχιστον σαν και αυτές τις οικονομίες που ζούμε, δεν είναι βιώσιμη. Και να που γίνονται πράξη. Κάθε μέρα κλείνουν μαγαζιά. Οι επιχειρήσεις η μία μετά την άλλη κλείνει. Έχουμε κάνει επανειλημμένως εκκλήσεις στο κράτος να μπορέσει να βοηθήσει τη μικρομεσαία επιχείρηση. Βλέπουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Καθημερινώς κλείνουν χιλιάδες μαγαζιά. Αν γυρίσει κανείς στο κέντρο της Πάτρας θα το διαπιστώσει η διείσό μας. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει. Σύμφωνα με στοιχεία του επιμελητηρίου Αχαΐας, 1731 εταιρείες διεγράφησαν. Στην πραγματικότητα όμως τα λουκέτα είναι περισσότερα. Και υπάρχουν και άλλες εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν. Δηλαδή δεν έχουν χρήματα να πάνε στην εφορία για να κλείσουν την επιχείρηση. Δηλαδή είναι ενεργές κλειστές. Ανοίγουμε το πρωί και κλείνουν τα μαγαζιά άσεφτα. Ξέρετε τι είναι να κλείσει σήμερα ένα μαγαζί χωρίς να κάνει αυτά. Δηλαδή δεν βγάζει ούτε το ρεύμα το οποίο καίει. Πώς θα συντηρηθείς εσύ ο ίδιος, πώς θα πληρώσεις υπαλλήλους, εφορία, οίκα, επικουρικό, ταμείο δικό σου. Δηλαδή αυτά προϋποθέτουν και κάποια ύπαρξη δουλειάς. Δεν ξέρω, κάτι επιτέλους πρέπει να γίνει. Πλέον οι επιχειρήσεις που κλείνουν είναι πιο πολλές από αυτές που ανοίγουν. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι έμποροι, στο μέλλον τα λουκέτα θα πολλαπλασιαστούν. Είναι γεγονός ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε ακόμα περισσότερα λουκέτα.
Έχουμε πει και σε προηγούμενη, μια προηγούμενη φορά τέλος πάντων, ότι η μόνη επιχείρηση που θα ανθίσει τις επόμενες μέρες είναι η επιχείρηση των λουκέτων. Αυτό που επιδίωκαν να κάνουν αυτοί οι οποίοι κατασκευάζουν αυτό το σώσιμο της Ελλάδας, φαίνεται ότι το καταφέρνουν, θα έλεγα και με το παραβάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2010 είχαν κλείσει 1630 επιχειρήσεις, είχαν ανοίξει όμως 1818. Στην τηλεόραση Best με αξιοσημείωτες αναφορές για τον χώρο της υγείας φιλοξενήθηκε ο διακεκριμένος καθηγητής Πανεπιστημίου Γιώργος Μπαλτόπουλος. Ο πρόεδρος του 4ου Συνεδρίου Υγείας αναφέρθηκε στα όσα σημειώθηκαν στις εργασίες διήμερης εκδήλωσης αλλά και τις προεκτάσεις της ποιότητας υγείας σήμερα και των παρεχομένων υπηρεσιών. Πόσο σημαντική είναι η παρουσία τέτοιων συνεδρίων πέρα από το τυπικό μέρος, όχι μόνο για την ενίσχυση της οικονομίας της Καλαμάτας και, αλλά και για τον ιατρικό κόσμο? Κύριε Καναλόπουλε, πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας οι διοργανώσεις αυτού του τύπου που αφορούν την περιφέρεια, διότι για μια ζωή είχαμε όλοι στο κεφάλι μας ότι μόνο το κέντρο ξέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διότι άνθρωποι πρωτοποριακοί από την τοπική κοινωνία, άνθρωποι που κατάγονται από την τοπική αυτή κοινωνία και όμιλων δεν είναι έξω από αυτούς βεβαίως. Πρώτο Γυμνάσιο Καλαμάτας τελείωσα. Λοιπόν, αγαπώ τον τόπο μου και θέλω και εγώ να μοιραστώ με τους υγειονομικούς της Μεσσηνίας, τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και γενικότερα να συζητήσω τις επιστημονικές επικαιροποιήσεις ή τις επιστημονικές γνώσεις που προέκυψαν, έτσι που γινόμενοι όλοι καλύτεροι και εμείς και οι ακροατές μας, οι συνομιλητές μας, να δώσουμε καλύτερη ποιότητα υγείας στον τοπικό πληθυσμό. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και καλώς γίνεται και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να επαινούνται και να υποστηρίζονται προκειμένου να περάσει σιγά σιγά από την υδροκέφαλη Αθήνα όλος αυτός ο κύκλος διοργανώσεων στην περιφέρεια, η οποία της έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι μια εκδήλωση που γίνεται θεσμός να το σημειώσουμε αυτό και πολύ περισσότερο να σημειώσουμε ότι εδώ που υπάρχει ένα σημαντικό κενό, που το κράτος το ίδιο δεν έρχεται να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις ή αν όχι να υποστηρίξει την ποιότητα υγείας των πολιτών, έρχονται οι ίδιοι οι γιατροί με την κοινωνική τους ευαισθησία να δείξουν και το πλέγμα της ενημέρωσης, να το ενδυναμώσουν, αλλά πολύ περισσότερο να κοινικοποιήσουν περισσότερο την υγεία και ζητήματα που μας ενδιαφέρουν όλους μας να μάθουμε, να γνωρίσουμε τι γίνεται με αυτά. Κύριε Καναλόπουλε, είναι γεγονός ότι η πολιτεία με τα θεσμικά όργανά της και με τους διάφορους νόμους που κατά καιρούς έχει ψηφίσει στόχευε στο να προσφέρει υπηρεσίες υγείας ως παραγωγός προϊόντων υγείας. Δεν θα έλεγα ότι είναι και καλύτερη επιλογή, αλλά ας το αφήσω στην άκρη αυτή τη στιγμή. Η εκπαιδευτική διαδικασία δυστυχώς αφέθηκε στον αυτόματο όλα τα χρόνια από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου στον χώρο της υγείας και έτσι αν δεν υπάρξουν κάποιες πρωτοβουλίες από ανήσυχους ανθρώπους προκειμένου να διαδοθεί η γνώση, θα μου πείτε υπάρχει το ίντερνετ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αν σας πω τι σαβούρα υπάρχει στο ίντερνετ δεν θα ξέρετε τι να διαλέξετε. Άρα λοιπόν θέλει στον επαγγελματία υγείας να έρθει έχοντας αποφλοιώσει τις πληροφορίες και τις γνώσεις να τις μεταγγίσει σε κάποιον άλλον και να πάρει και από τον κάποιον άλλον κάποιες πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για εκείνον. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι παρά το ότι η πολιτεία σε καμιά περίπτωση δεν έδρασε για τέτοιες διοργανώσεις και να διαδώσει την γνώση περί των χώρων της υγείας, οι άνθρωποι του χώρου της υγείας πήραν την πρωτοβουλία στα χέρια τους. Και εκεί είμαστε σήμερα. Ομιλών, εκτός από την ιδιότητά μου ως επαγγελματίου υγείας, συμβαίνει να έχω και μια πανεπιστημιακή έδρα, μια πανεπιστημιακή θέση. Είμαι, όπως αναφέρατε νωρίτερα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο ορισμός του Πανεπιστημίου λέγει, για να είναι κανείς καθηγητής πρέπει να παράγει γνώση, να κάνω έρευνα, να διαδίδει γνώση, να διδάσκω και να καταγράφω τη γνώση, να γράφω βιβλία. Έτσι λοιπόν, πιστεύοντας ότι αυτό σαν αρχή είναι εξαιρετικός ο νόμος, γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ πέρα. Θέλω να διαδώσω τη γνώση πέρα από τους φοιτητές μου που οπωσδήποτε τους διαδίδω τη γνώση και στην γενικότερη κοινωνία από την οποία σημαίνει να κατάγομαι. Βέβαια, αν μου λέγατε θα πηγαίνατε στα Γραβένα να το κάνετε αυτό το πράγμα, δεν θα έλεγα όχι, αλλά δρόχνω με αγάπη γιατί είναι το χωριό μου. Θέλω να σε ρωτήσω όμως έτσι, γιατί σίγουρα υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός στον κόσμο για την ποιότητα της παρεχόμενης υγείας και των υπηρεσιών σήμερα. Είναι τα πράγματα όπως τα φαντάζεστε κι εσείς και εξελίσσονται έτσι? Θα σας εξηγήσω. Εάν παίζετε καλό βιολί, είτε το παίζετε στην όπερα, είτε το παίζετε σε πανηγύρι στην Άνω Λάμπαινα στο χωριό μου, βιολί θα παίζετε. Τι θέλω να πω. Ο επαγγελματίας υγείας αυτό που ξέρει θα το κάνει όπως ξέρει. Και αν το ξέρει καλά, θα το κάνει καλά. Αν δεν το ξέρει καλά, θα το κάνει κακά. Εάν δεν έχω βιολί, θα μου πείτε.
Εκείνο είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ έχει υποχρέωση και η πολιτεία και η κοινωνία, είτε τοπική είτε γενικότερη, να δώσει τα εργαλεία εκείνα που απαιτούνται στους υγειονομικούς για να έχω ένα ποιοτικό προϊόν υγείας στο τέλος. Υγεία δηλαδή, παραλόγια. Θέλω να σας ρωτήσω όμως σήμερα, και οι γιατροί περνούν εξαιρετικά δύσκολες ημέρες και το βλέπουμε αυτό στην βάση των αλλαγών που έρχονται, στις περικοπές, στις διαρκείς πιέσεις, στους ανθρώπους αυτούς που αποτελούν ουσιαστικά τον πυλώνα της δικής μας παρουσίας σήμερα και που βιώνουν και ήδη μια άγρια πραγματικότητα με νέα σκληρά μνημόνια να έρχονται και να μπαίνουν σε μια γενικότερη κλίμακα. Έχει ο Λειτουργός της Υγείας εκείνες τις δυνατότητες σήμερα και τις προοπτικές για να προχωρήσει και στο έργο του? Πρώτα πάσχει όσο πάσχουν και οι άλλοι. Αλλά επειδή συμβαίνει η άσκηση της ιατρικής και γενικότερα των επαγγελμάτων υγείας, ότι είναι επαγγέλματα προσφοράς και κάτω από δυσμενείς συνθήκες, εγώ με θεωρώ δεδομένο ότι θα τα προσφέρει στην κοινωνία που ζει, δραστηριοποιείται και προσφέρει υπηρεσίες. Σας είπα και πάλι, αν υπάρξει αναβολή, θα υπάρξει πρόβλημα εργαλείων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν έχω βαμπάκι να κάνω τη δουλειά μου, δεν υπενήσουμε ότι υπάρχει έλλειψη βαμπακιού αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα να την κάνω. Ή αν πρέπει να πάρει το αλφα φάρμακο και δεν υπάρχει, τότε λυπάμαι. Αλλά εγώ την κάνω καλά τη δουλειά μου, αλλά δεν έχω το φάρμακο. Αυτά όμως είναι προβληματισμοί που πρέπει να, με τους οποίους πρέπει να ασχοληθεί η κοινωνία σε ψηλότερα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα υγείας σε όλο τον πληθυσμό, όχι μόνο για την Καλαμάτα βεβαίως, έτσι που να την απολαμβάνουμε όλη την καλή ποιότητα και να μην έχουμε επιδημίες, να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση σήμερα, γιατί η κρίση, κυρίαρχα η οικονομική, έχει δημιουργήσει επιπτώσεις και στην υγεία μας, το είδαμε έτσι και στην αρχή της ενημέρωσής μας, αλλά θα δημιουργήσει και ακόμα περισσότερα προβλήματα και στη διαβίωσή μας, είναι δεδομένα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, ας πούμε η ιατρική, για να το περιορίζω λιγάκι γιατί μου είναι λιγάκι πιο βολικό να επικοινωνήσουμε. Τι είναι η ιατρική? Είναι η πρόληψη, η διάγνωση, η θεραπεία και η αποκατάσταση. Πρόληψη δεν κοστίζει πολύ, κοστίζει λίγο. Τι θέλω να πω? Δεν αναφέρθηκε μέχρι τούτη τη στιγμή που μιλάμε ότι υπάρχουν δύο παράλληλες εκδηλώσεις στα πλαίσια του συνεδρίου, που η μία, το αναφέρατε βεβαίως, αλλά θα δώσετε το μέγεθος που θα ήθελα εγώ. Θα τα δούμε σε λίγο στο δελτίο μας. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Εάν μάθουν επιτέλους οι άνθρωποι που ζούμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει λόγος να τηγανίζω τις πατάτες με καλαμποκέλο εισαγωγής από την Κίνα και το λάδελιάς είναι εξαιρετικό, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργώ ευκαιρίες καλής ποιότητας υγείας. Διότι τα λάδια μας θα ακουστούν το βράδυ από τον καθηγητή, τον κύριο Μαγιάτη, στη Μεσίνη, το τι χαρακτηριστικά εξαιρετικά έχουν για να κάνω πρόληψη, για να κάνω διάγνωση, που είναι το δεύτερο μέρος που σας είπα από την ιατρική προηγουμένως. Εδώ χρειάζομαι τα εργαλεία υγειονομικών δομών. Νοσοκομεία, ψηλής ποιότητας ιατρία, κέντρα που είναι μαζεμένοι κάποιοι επαγγελματίες υγείας. Εκεί πιστεύω ότι άποψη εργαλείων έχουμε αρκετά. Το αν θα δυνάμεθα οικονομικά να τα φέρουμε βόλτα είναι κάτι που δεν μπορώ να το προβλέψω. Είναι θέμα πώς θα εξελιχθεί η γενικότερη οικονομία του τόπου. Στη συνέχεια είναι η θεραπεία. Στη θεραπεία αναφέρθηκα και λιγάκι πιο πριν, με τα φάρμακα και επεμβάσεις που κάνω. Λοιπόν, αν δεν έχω φάρμακα, όσο καλό υγειονομικό και να είμαι, δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Και πάλι εδώ ανάγεται λοιπόν σε κάποιους παραπάνω από μένα. Και το τέλος είναι η αποκατάσταση, που ένα φορτίο αποκατάστασης το φέρνει οι οικογένειες που έχουν κάποιον για αποκατάσταση. Τα τελευταία χρόνια οφείλω να ομολογήσω ότι δημιουργήθηκαν δομές και ευκαιρίες για να έχω αποκατάσταση, αλλά αυτές είναι θέμα πάλι κόστους. Εν κατακλείδη, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν αφορά τους υγειονομικούς μόνο, αφορά όλη την κοινωνία, η οποία πρέπει με κάποιο τρόπο να συμπλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε ποιότητα. Δεν θέλω να κάνω κριτική, α, αυτός ήταν κακός και εμείς ήταν καλός, αυτό θα μπορούσε να το πει καθένας. Αλλά προσπαθώ να βρω μια συνισταμένη μέσα από την οποία θα εξασφαλίσουμε το καλύτερο ποιοτικά από την απέναντι. Χρησιμοποιώντας τώρα την ιδιότητά σας ως καθηγητής, αισιοδοξείτε για την πραγματικότητα σήμερα? Δεν σας είπα τι ειδικότητα έχω. Δεν με ρωτήσατε. Ξέρετε τι ειδικότητα έχω? Εντατική θεραπεία. Να σας πω τι συμβαίνει με την εντατική θεραπεία. Ένας άνθρωπος που δεν μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και το έχει ανάγκη θα πεθάνει με μαθηματική ακρίβεια. Ένας άνθρωπος που μπήκε στη μονάδα θα ζήσει με πιθανότητα 8 στα 10. Τι εννοώ με αυτό? Εγώ φύση είμαι αισιόδοξο και δεν μπορώ να είμαι διαφορετικά, αν δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Θα ήμουν να ξέρω και πρόσωπο, είναι εξαιρετικό επάγγελμα. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο, γιατί αν θυμάστε, θα το έχετε διαβάσει και εσείς είστε πολύ μικρός, έχουμε περάσει μεγάλες κρίσεις στη χώρα μας από το 1827, ενδεχομένως θα το γνωρίζετε με τις 5 πτωχεύσεις που έχουμε πάθει μέχρι τώρα. Ακόμη και σε πτωχεύσεις επιβιώσαμε. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα επιβιώσουμε αυτή τη φορά, είμαι πολύ αισιόδοξο. Όχι ότι όλα γίνονται καλά, είμαι αισιόδοξο ως άτομο
Και αυτό προσπαθώ να μεταφέρω και στους συνανθρώπους μου. Σκεφτείτε ότι χθες βράδυ στην εκδήλωση στη Λαϊκή Σχολή, πώς κλείσαμε με μουσική εκδήλωση για να δώσουμε έναν άλλο τόνο. Έτσι το βλέπω. Έτσι πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον για να αναβεί το ηθικό μας και να παλέψει. Χρειάζεται η ψυχολογία να αλλάξει λίγο. Ακριβώς, γιατί μας έχει πάρει από κάτω. Είναι γεγονός. Να σας ρωτήσω έτσι κάτι κλείνοντας, τελευταίο. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τώρα τη Μεσσηνία, την Καλαμάτα, την ανάπτυξή της. Πώς τη ζείτε? Να σας εξηγήσω. Συμβαίνει να είμαι από χωριό και το καμαρώνω αυτό το πράγμα. Έχουμε τεράστιο πλούτο που ποτέ δεν τον αξιοποιήσαμε. Το είπα και σε κάποιους άλλους φίλους πριν από μια-δύο μέρες. Ρε παιδιά, φτιάχνουμε το καλύτερο πιθανά λάδι σε όλο τον πλανήτη. Και δεν το εμπερευόμεθα καθετοποιημένα. Το παίρνουν οι γείτονές μας, να μην πω χώρα και φίρμα, και το πουλούν ως extra virgin 16 δολάρια το μισό λίτρο λάδι στο Σιάτλ. 46 ευρώ το 750 μέρες στο Βερολίνο. Σας λέω προσωπικές εμπειρίες, δεν είναι φαντασίωση μου αυτό. Πόσο το πουλάμε εκεί που βγαίνει το λάδι? 2,05. Έλεος. Επιτέλους δεν μπορεί να φτιαχτούν ενώσεις συνεταιριστικές και να κάνουν κατευθείαν στον τελικό χρήστη του προϊόντος. Είναι σπουδαίο προϊόν το λάδι. Οι ελιές είναι σπουδαίο προϊόν. Δεν τα έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε. Κάποτε η Μεσσηνία ήταν κέντρο εξαγωγών μέσα από το λιμάνι. Εγώ τα ήξερα να μικρός. Είναι καιρός λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτό το πλούτο που έχουμε, που τον έχουμε κατά κάποιο τρόπο απαξιωμένο. Σοβαρές είναι οι κοινωνικές συνέπειες που θα υπάρξουν εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση που έχει ήδη ληφθεί για λουκέτο σε εργατική κατοικία και εστία. Το κλείσιμό τους αφήνει ένα σημαντικό κενό τόσο στην απασχόληση όσο και στην στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας μέσα από τις δράσεις και τα αρκετά προγράμματα που έτρεχαν από τους δύο οργανισμούς. Και χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας υπήρξε και νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια σε μια τέτοια εξέλιξη, με τους εργαζόμενους να βρίσκουν στο πλευρό τους αρκετούς συλλόγους, φορείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μία ακόμα δυναμική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε χθες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας με την συμμετοχή φορέων, συλλόγων αλλά και των ιδίων των εργαζομένων ενάντια στο λουκέτο που μπαίνει στους οργανισμούς εργατικής κατοικίας και εστίας. Ένα αποτέλεσμα, η φτωχοποίηση της θρηπτικής πλειοψηφίας του λαού, την εξαθλίωση μεγάλου ποσοστού των εργαζόμενων, το πλήρες αδιέξοδο για τη νέα γενιά, την ολοκληρωτική διάλυση του όποιου κοινωνικού κράτους έχει απομείνει και την εκποίηση της όποιας κρατικής περιουσίας υπάρχει. Μία από τις άμεσες συνέπειες είναι η κατάργηση του οργανισμού εργατικής εστίας και του οργανισμού εργατικής κατοικίας και φυσικά της απώλειας των εργαζόμενων που θα ακολουθήσει. Δύο οργανισμών, τα έσοδα των οποίων προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των εργαζόμενων, δεν έχουν καμία οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και προσφέρουν σημαντικό κοινωνικό έργο όπως επιδότηση ενοικίου, χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια κλπ. Με την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας, η οποία γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ειδοποίηση, εκτός από την κατάργηση των εισφορών των εργοδοτών, βρίσκονται στον αέρα τα χρήματα των εργαζομένων. Ποσού, συνολικού ποσού μαζί με τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας, 650 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκπαιδευτικοί, ως δάσκαλοι των παιδιών των εργαζόμενων, καταγγέλνουμε την απόφαση για το κλείσιμο των δύο οργανισμών. Καλούμε τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συντονίσουν τη δράση τους, να προχωρήσουν σε αγώνες διαρκείας έτσι ώστε να ανατραπεί τώρα η πολιτική αυτή και η κυβέρνηση που την εφαρμόζει, αλλά και κάθε άλλη που θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική. Να φύγει η Τρόικα από τη χώρα. Να καταργηθεί το βάρβαρο και δουλοπρεπές μνημόνιο κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τα μεσοπρόθεσμα και όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά. Στο πλευρό των εργαζομένων και οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου της Καλαμάτας. Η καταβολή της επιδότησης ενοικίου, επιτοκίου για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες. Βρίσκονται όλα αυτά σε κατάσταση εκκρεμότητας. Παραμένει ανολοκλήρωτο το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου που ήταν απόλυτη η ανάσα ζωής για τους εργαζόμενους στις σημερινές συνθήκες και το βιωτικό επίπεδο ολισθαίνει διαρκώς. Παραμένουν κενοί ολοκληρωσμένοι οικισμοί. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τον κύριο Μπαλτόπουλο, με επιτυχία εξελίχθηκαν στην Καλαμάτα οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου Υγείας. Στο πνευματικό κέντρο ήταν η εναρκτήρια εκδήλωση με διάλεξη για την υγεία και την νόσο μέσα από την τέχνη.
Μια σημαντική εκδήλωση για τα ιατρικά δρόμενα στο νομό μας πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά στην πόλη της Καλαμάτας. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι αυτές που μας δίνουν πολύ μεγάλη χαρά, σαν ιατρικό σύλλογο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που ασχολούμαστε με καθαρά επιστημονικά θέματα. Δεν έχουμε να κάνουμε συνέντευξη σε μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθος καρδιάς και την ιατρική εταιρεία, στο οποίο σκοπιάσαμε τόσο πολύ να γίνει αυτό το συμβάν. Ο λόγος για το τέταρτο συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας με την εναρκτήρια εκδήλωση να γίνεται στο πνευματικό κέντρο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, παρουσία φορέων και εκπροσώπων του τόπου. Τιμή αποτελεί για την πόλη μας το ότι και φέτος τέταρτο συνέδριο διοργανώνεται εδώ στην Καλαμάτα. Τιμή είναι το ότι τιμώνται οι άνθρωποι του τόπου μας. Τιμή είναι ότι με την παρουσία τους άνθρωποι καταξιωμένοι στον χώρο της υγείας, στον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας, τιμούν με την παρουσία τους και την προσπάθεια. Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο Elite, με 100 επαγγελματίες στον χώρο της υγείας να παρακολουθούν το ιατρονοσηλευτικό μέρος που περιλαμβάνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα και φυσικά όλες τις εξελίξεις στον τομέα. Η πλούσια θεματολογία είναι εστιασμένη στις ανάγκες των ιατρών και των ασθενών της περιοχής μας. Στοχεύει στην ανάδειξη τόπιων επιστημονικών δυνάμεων και στη συνεργασία τους με τους συναδέλφους Μεσσήνιους και μη που είναι στα Πανεπιστήμια, στα Αθήνα και αλλού. Συχή του συνεδρίου, ο καθηγητής Γιώργος Μπαλτόπουλος, του οποίου την προσφορά στάθηκαν όλοι. Δεν διαλέξαμε την Καλαμάτα, δεν υπήρχε καμία εταιρική παρά μόνο η Καλαμάτα, γιατί είναι η ιατρική εταιρεία Μεσσηνίας. Ο κ. Μπαλτόπουλος είναι από τα πιο επίλεκτα στελέχη του τμήματος νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν ο προκάτοχος μου στο αξίωμα του Προέδρου για δύο συνεχείς θητείες. Τον διαδέχτηκα, έμαθα κοντά του πολλά και βρίσκομαι και σήμερα απόψε μαζί σας. Ήμουν προσκεκλημένος και πριν από δύο χρόνια, δεν ήταν η μερίδα. Τώρα αναβαθμίστηκε σε συνέδριο υγείας. Θέλω να συγχαρώ όλους σας και πρώτα απ' όλα τον καθηγητή και φίλο μας, τον Γιώργο Παρτόπουλο, γιατί για τέταρτη χρονιά οργανώνεται αυτό το συνέδριο στην πόλη της Καλαμάτας, που προσφέρει εκτός από τον επιστημονικό τομέα και στο κοινωνικό και στον οικονομικό και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες ώρες προσθέτει ζωντάνια στην πόλη μας που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Στην χθεσινή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως τιμήθηκε για το έργο του αλλά και την προσφορά του στον πολιτισμό ο χαράκτης Τάκης Κατσουλίδης. Εισέδειξη τιμής. Παρακαλώ. Από τον Σταύρο Αρβανιτόπουλο, Γενικό Επιμελητή του Μουσείου του Ιδρύματος Βούρου Εφταξίας στην Αθήνα, λύθηκε το θέμα «Η υγεία και η νόσος μέσα από την τέχνη στο διάβατο χρόνου». Η απόπειρα διεξοδικής ανάλυσης του θέματος της απεικόνησης της υγείας και της νόσου στις καστικές τέχνες από την απότερη αρχαιότητα ως τις μέρες μας, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, είναι ασφαλώς εξορισμού καταδικασμένη να αποτύχει. Αφενός, ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών που είναι διαθέσιμος και οι ποικίλες αναγνώσεις κάθε έργου τέχνης και αφετέρου το μάτιο και ανούσιο της παράθεσης ενός μακροσκελούς καταλόγου πινάκων και γλυπτών επιβάλλουν συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς. Η αυτοδιοίκηση, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, αλλάζει σκοπό αφού περισσότερο κοινωνικής υποστήριξης θα είναι ο ρόλος της. Τα όσα έρχονται με την εφαρμογή του νέου μνημονίου δημιουργούν ένα δυσχερές οικονομικό τοπίο με σοβαρά νέα ζητήματα που ανακύπτουν και για τη λειτουργικότητά της. Με το μνημόνιο αλλάζουν όλα σε επίπεδο ελληνικής κοινωνίας. Δεν θα μείνει τίποτα ίδιο. Τίποτα από αυτά τα οποία γνωρίσαμε. Οι Δήμοι στριμώχνονται με το μνημόνιο ακόμα περισσότερο. Επομένως θα υπάρχουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια. Θα υπάρξουν ζητήματα με την εφεδρεία, διότι 15.000 απολύσεις θα αγγίξουν την αυτοδιοίκηση, όπως καταλαβαίνετε. Ευτυχώς αποφεύγεται το ενδεχόμενο να κλείσουν ολόκληρες υπηρεσίες, όπως σας είπα και χθες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι τα πράγματα είναι ασφαλή για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε εμείς ως αυτοδιοίκηση είναι θα αγωνιστούμε για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά καταλαβαίνετε ότι στο επίπεδο της εφεδρείας δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν πρέπει να απολύονται άξιοι υπάλληλοι, έμπειροι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία του κράτους και των οργανισμών της αυτοδιοίκησης. Τα πράγματα τα οποία, οι εποχές που έρχονται, οι χρόνοι που έρχονται θα είναι δύσκολοι. Εκείνο το οποίο θέλω να κάνω
ως έκκληση εγώ, είναι ότι να βρει αυτός ο τόπος, αυτή η κυβέρνηση επιτέλους τη δύναμη να εισπράξουν χρήματα από τους φοροφυγάδες, από τους φοροκλέφτες, από τους έχοντες και κατέχοντες, από τους δίπλο, τριπλο, τέτραπλο συνταξιούχους, διότι αυτή η επιδρομή που γίνεται στον απλό άνθρωπο, τον απλό συνταξιούχο και τον απλό εργαζόμενο με τα 800 και τα 1000 ευρώ, με την ανεργία η οποία διωγγώνεται συνεχώς, θα οδηγήσει σε αποτελέσματα πολύ δύσκολα για την κοινωνία μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάρουν από αυτούς που έχουν, και είναι πολλοί αυτοί. Δεν μπορεί το 1/3 αυτής της κοινωνίας να περνάει καλά με τους όποιους τρόπους και τις όποιες δυνατότητες που έχει, και τα 2/3 να έχουν πέσει σε ένα τέλμα ανέχειας και δυσκολιών. Και αυτά έξω από κάθε λαϊκισμό, που τη δική μου συμπεριφορά δεν την διακρίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Χθες, Τσικνοπέμπτη, στην πόλη μας, την οποία δεν έχει πλήξει η κρίση όπως άλλες περιοχές Ελλάδος, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, η κατάσταση δεν θύμιζε άλλες εποχές. Κόσμος στενοχωρημένος, κόσμος σκεπτικός, απλωμένη η κατάθλιψη στην πόλη μας. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και για να αλλάξουν χρειάζεται μία συστράτευση. Και οι κρατούντες να δώσουν, θεωρώ, το καλό παράδειγμα. Πρώτα από τους έχοντες και τους κατέχοντες. Έτσι θα πάμε συντεταγμένοι ως έτσι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για αυτήν, καλή σας συνέχεια.